έπεσαν στη φάκα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών οι τρεις νεαροί που έσπηραν τον δρόμο σε ηλικιωμένο ζευγάρι από την Τούμπα Σερών όταν τα ξημερώματα της Δευτέρας, φορώντας κουκούλες, μπήκαν μέσα, χτύπησαν τον άνδρα και ακινητοποίησαν τη γυναίκα, ωστόσο δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι και έφυγαν. Αυτό ήρθε να με σκοτώσει, να με σκοτώσει, δεν είχε. Αυτοί οι τρεις δεν ήρθαν για να με σκοτώσουν, ήρθαν. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να διακομιστεί ελαφρώς τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Μπήκαν 3 παρά 10, μπήκαν μέσα. Καμιά φορά εγώ κοιμόμουν, δεν είχα. Τι εκείνη ώρα τι θα έκανα. Καμιά φορά έρχονται, πέφτει από πάνω αυτός. Τις κουβέρτες που σχηματισμένες που ήμαν, πέφτει από πάνω. Ένας πάει στη γυναίκα μου, την κατίνα από πίσω και ένας μπροστά μου. Και ένας νικατώνει να βρει λεφτά. Δεν μας είπα τι αυτό κορίτσι. Και ένας νικατώνει να βρει λεφτά. Όλο το σπίτι δηλαδή. Όχι, το δωμάτιο εκεί. Το δωμάτιο εκεί. Το δωμάτιο. Αλλά... Σε χτύπησαν. Τι χτύπημα. Χτύπημα ανέβησε του. Εγώ μήγε που κάτω και σηκώθηκε και τον έβαλα από κάτω. Κυρία Κατερίνα, λεφτά δεν είχε όμως για να πάρει. Δεν είχαμε, κορίτσι μου, δεν είχαμε. Δεν είχαμε τίποτα. Και δεν είπα τίποτα, αν θέλετε λεφτά ή όχι. Είχαμε και κάτι χρυσαφικά είχα εκεί. Τα πήραν αυτά. Τίποτα. Δεν μπόρεσα να καταδείξω. Μόνο λεφτά ήθελαν αυτοί, ε. Λεφτά δεν έψαχναν. Μας είπαν τίποτα τι θέλουν. Οι ανέσπεραν έξω που δεν μπορούν να έχουν κάτω στάρικο και αυτό. Ναι. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι ενεργώντας τουλάχιστον κατά τον τελευταίο μήνα και με διαφορετική σύνθεση, διέπραταν ληστείες σε σπίτια και αρπαγές τσαντών από ανυποψίαστες γυναίκες με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος. Συγκεκριμένο 24χρονος μαζί με τον 29χρονο κατά τον τελευταίο μήνα φέρονται να διέπραξαν ακόμα 2 ληστείες και μία απόπειρα ληστείας σε οικίες ηλικιωμένων ζευγαριών σε περιοχές των Σερών και της Καβάλας, όπου με σωματική βία και την απειλή όπλου ή μαχαιριού αφαίρεσαν κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, με την απειλή μαχαιριού φέρονται να αφαίρεσαν την τσάντα γυναίκας τη στιγμή που επιβιβαζόταν στο όχημά της, η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και διάφορα προσωπικά αντικείμενα. Επίσης, το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου, σε περιοχές των Σερών, οι τρεις συλληφθέντες ενεργώντας από κοινού φέρονται να αφαίρεσαν τις τσάντες 2 γυναικών που κινούνταν πεζές, που περιείχαν το ποσό των 250 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα. Το παραπάνω όχημα ιδιοκτησίας του 29χρονου κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας, ενώ στην κατοχή τους, αλλά και σε χώρο που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, διαρρηκτικά εργαλεία, 2 κουκούλες τύπου full face και το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ. Σημειώνεται ότι για την υπόθεση προέκυψε και η εμπλοκή 31χρονης ημεδαπής, ιδιοκτήτριας ενεχειρό δανειστηρίου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, καθώς και διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες στο προηγούμενο διάστημα πούλησαν χρυσαφικά χωρίς να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.